Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο της Προοδευτικής για να μιλήσουμε με τον προπονητή της Προοδευτικής, τον Αντώνη Καλαμάκη. Coach, καλησπέρα. Να είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, coach, βγήκε η απόφαση για επανέναρξη προπονήσεων και για έναρξη του πρωταθλήματος 28 Μαρτίου. Προς το παρόν και την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει νέα ανακοίνωση για να δούμε πώς θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα και για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες, για τα rapid test, γιατί δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη ενημέρωση. Ακριβώς. Μας ειδοποίησαν και εμάς ότι από σήμερα και καλά μπορούμε να ξεκινήσουμε τις προπονήσεις. Βέβαια, αυτό που είπατε και εσείς στην αρχή, ότι δεν μας έχουν δώσει το πρωτόκολλο το τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε τα τεστ, τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ένα πρωτάθλημα. Εμείς θα ξεκινήσουμε, αύριο θα κάνουμε τα τεστ και από την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε τις προπονήσεις. Από εκεί και πέρα, βέβαια, δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί υπάρχουν κάποια αντικειμενικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν δώσει ακόμα λύση. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις που θα κάνουν, ώστε να δούμε και εμείς πώς θα ξεκινήσει, αν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πώς θα ξεκινήσει. Εννοώ, δηλαδή, έχουμε κάνει μόνο δύο αγωνιστικές. Θα ανακαθούμε να παίζουμε Κυριακή, Τετάρτη. Υπάρχουν κάποια προβλήματα που ακόμα δεν έχουν δώσει λύση αυτά τα ερωτήματα. Και το πιο σημαντικό θέμα, coach, τα rapid test. Ποιος θα αναλάβει το οικονομικό? Αυτό ακριβώς ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Κάποιοι λένε η Δήμη, η Περιφέρεια, δεν ξέρουμε, είναι όλα ακόμα στον αέρα αυτά. Δεν μας έχουν δώσει ένα ούσουλα να ξέρουμε πώς και τι θα κάνουμε. Ακόμα δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα. Απλά εμείς έχουμε την υποχρέωση σαν ομάδα, αφού δώσαμε αυτή την εντολή, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και βλέποντας κάνοντας. Coach, το περιμένατε ότι θα υπάρξει την φετινή αγωνιστική χρονιά επανέναρξη του πρωταθλήματος? Να σας πω την αλήθεια, όχι, δεν το περίμενα. Εμείς θέλαμε και μέχρι πριν ένα μήνα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί είχαμε βάλει και στόχο, έτσι είχαμε φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά τώρα τέλη Φλεβάρι να δίνουν εντολή να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε κάτσει έξω νομίζω γεμάτη τρεις μήνες, έτσι. Για να ξεκινήσει μια προετοιμασία θέλουμε 8 εβδομάδες. Τώρα εμείς μέσα σε 4 εβδομάδες, επί της ουσίας 3 εβδομάδες, γιατί η άλλη εβδομάδα, η τέταρτη είναι εβδομάδα πρωταθλήματος, πρέπει να δουλέψεις τι. Το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να κάνεις μια προπόνηση έτσι ώστε να μην βγάλεις τραυματισμούς. Αλλά πόσο μπορούν να αντέξουν τώρα εραστέχνες ποδοσφαιριστές να παίζουν Κυριακή Τετάρτη, με ταξίδια και με τέτοια. Είναι, θεωρώ, πάρα πολύ δύσκολο αυτή την εποχή να κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα. Βέβαια, εμείς, συγγνώμη, έχουμε την υποχρέωση, γιατί είμαστε προοδευτικοί, να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση αυτή. Άρα, Πέμπτη τα τεστ, Παρασκευή η πρώτη προπόνηση. Θα είναι καθημερινές. Θα είναι καθημερινές και θα συνεννοηθούμε τώρα και με τα παιδιά. Θα υπάρχουν και σίγουρα κάποιες πρωινές προπονήσεις. Διπλές. Να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το χαμένο έδαφος που υπάρχει. Οι παίκτες όλοι θα είναι παρόντες? Αυτή τη στιγμή όχι, δεν είναι όλοι παρόντες. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που σήμερα δεν ήρθανε. Θα γίνει μια επικοινωνία μεταξύ τους και θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά παρόλα αυτά η Προοδευτική έχει καλό υλικό να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλα τα παιδιά που είναι στο ρόστερ της ομάδος. Συν αυτοί που λείπανε, που θα τους πάρουμε τηλέφωνο να δούμε για ποιο λόγο λείπανε. Δεν έχουν ενημερώσει δηλαδή? Δεν έχουν ενημερώσει κανένας από αυτούς, όχι, δεν είχε ενημερώσει ότι δεν θα έρθει. Με τους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, με το ρόστερ αυτή τη στιγμή, μπορεί να τα καταφέρει η Προοδευτική? Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, η Προοδευτική από την αρχή είχαμε φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό ρόστερ. Δηλαδή, ήμασταν 24 ποδοσφαιριστές και ήταν και 24 δεκαδάτη. Η Προοδευτική, ναι, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις. Εμείς έχουμε φτιάξει μια ομάδα που για να μας κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα έπρεπε να φτύσει αίμα.
Και αυτό το πράγμα θα είναι και αυτή εδώ η προοδευτική. Με όποια παιδιά και να λείπουν. Υπάρχει ένα πολύ καλό ρόστερ, αξιόλογο, ποιοτικό και μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Υπάρχει στο πλάνο σας να γίνουν κάποιες προσθήκες, εάν να καλύψετε αυτές τις απουσίες, αν υπάρξουν τελικά τις απουσίες. Αυτό θα γίνει μια συνεννόηση με την διοίκηση, μετά την επικοινωνία που θα έχουμε τους ποδοσφαιριστές που λείπανε και από εκεί και πέρα θα πράξουμε αυτά που πρέπει να πράξουμε για το καλό της ομάδας. Όσον αφορά το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος, οι εργασίες που ήταν να γίνουν. Γίνανε κάποιες εργασίες, χτενίσανε το γήπεδο. Νομίζω ότι το γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι σε μια, όχι σε τέλεια κατάσταση, αλλά είναι σε μια καλή κατάσταση. Όπως βλέπετε, φτιάξαμε και τα αποδυτήρια μας εδώ. Νομίζω ότι είμαστε σχετικά σε καλύτερη μοίρα από τις άλλες χρονιές φέτος. Σίγουρα θα προγραμματίσετε και κάποια φιλικά παιχνίδια. Πιστεύετε ότι η προοδευτική θα είναι έτοιμη στις 28 Μαρτίου να ρηχτεί στη μάχη του πρωταθλήματος? Κοιτάξτε, έτοιμη είναι σχετικό αυτό να το πεις. Όπως σας είπα, τώρα εμείς έχουμε κάτσει 3 μήνες. Η προετοιμασία του καλοκαίρι σχεδιάζουμε τουλάχιστον 8 εβδομάδες. Τώρα εμείς μέσα σε 3-4 εβδομάδες είμαστε εκεί. Αλλά θα κάνουμε τα δυνατά ώστε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του πρωταθλήματος. Βέβαια, αυτό το πρόβλημα που έχουμε εμείς το έχουν και οι άλλες ομάδες. Έτσι δεν είναι ότι το έχουμε εμείς. Απλά εμείς κοιτάμε τη δικιά μας ομάδα. Αλλά εγώ πιστεύω, ναι, ότι θα είμαστε και ψυχολογικά και σωματικά έτοιμοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Όλες οι ομάδες σίγουρα θα είναι ένα διαφορετικό πρόσωπο μετά από τόση αγωνιστική απραξία. Ο στόχος της προοδευτικής. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα ότι δεν ξέρω, εμείς είναι μια γενιά προοδευτικών που έχουμε ακόμα την έπαρση. Εμείς είμαστε προοδευτικοί. Η προοδευτική, έχω πει και εδώ λέμε και στα παιδιά, και με το εφηβικό να κατέβει, κάνει πρωταθλητισμό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο εκτός που το ξέρω ότι είναι βαρύ, αλλά η προοδευτική, στην προοδευτική υπάρχει μια λέξη που είναι ότι πρέπει κάθε Κυριακή να κερδίζεις. Έτσι. Και αυτό θα έχουμε μεταδώσει και θα το μεταδώσουμε και τώρα ακόμα στους ποδοσφαιριστές μας. Ωραία. Μπαίνοντας στο γήπεδο, είδα ότι είχατε μια συνάντηση με τους οργανωμένους φιλάθλους της προοδευτικής. Θα θέλατε να... Βεβαίως, αυτό που σας είπα, ότι εμείς έχουμε αυτή την έπαρση, εμείς εδώ στην προοδευτική είμαστε μια οικογένεια. Παίχτες, διοίκηση, προπονητές, οπαδοί, είμαστε μια οικογένεια, είμαστε μια γροθιά. Ήρθαν εδώ τα παιδιά, ξέραν ότι θα γίνει σήμερα η πρώτη συγκέντρωση, ήρθαν να μας ενθαρρύνουν και να μιλήσουμε και για τα προβλήματα που υπάρχουν και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά ώστε να λυθούν αυτά τα ζητήματα. Για μας το κέρδος και η μεγάλη διαφορά που κάνουν από τις άλλες ομάδες είναι αυτός ο κόσμος. Δηλαδή έχουμε κόσμο που πραγματικά αγαπάει και ακολουθεί την ομάδα σε όλες τις καταστάσεις, εύκολες, δύσκολες. Και πραγματικά έχουν αποδείξει ότι βάζουν την προοδευτική, αυτά εδώ τα παιδιά, πάνω από την οικογένειά τους. Και αυτό είναι που μας κρατάει ακόμα με τα τόσα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Άλλες ομάδες με αυτά τα προβλήματα που είχε αντιμετωπίσει η προοδευτική θα είχαν διαλύσει 10 φορές. Ενώ η προοδευτική ακόμα εξακολουθεί και είναι αυτή που είναι. Το άσχημο είναι λόγω του COVID, οι φύλακλοι δεν μπορούν να, το όπλο της προοδευτικής να είναι ακριβώς δίπλα σας στα παιχνίδια. Εμάς αυτό είναι που μας έχει στεναχωρήσει. Δεν μας νοιάζει αν λείπουν 2, 3, 5 ποδοσφαιριστές, δεν μας νοιάζει τίποτα. Εμάς το όπλο είναι ο κόσμος μας. Και το κακό που ήταν, που είχαμε πει και από την αρχή της περίοδου, είναι ότι θα παίζουμε, δεν μας νοιάζει, όπως είχαμε κάνει και την πρώτη δήλωση, με τις ομάδες που θα παίξουμε, αν είναι καλές, δεν μας νοιάζει καμία ομάδα. Όλες οι ομάδες τις έχουμε μέσα εδώ. Εμάς αυτό που μας νοιάζει και μας πείραζε περισσότερο είναι ότι το πλεονέκτημά μας είναι ο κόσμος και δεν θα κάνουμε το κόσμο μας, είτε μέσα στην έδρα μας, είτε εκτός έδρας. Δεν ξέρω αν θέλατε να τοποθετηθείτε, έκανε και η διοίκηση της προοδευτικής, ξέδωσε μια ανακοίνωση όσον αφορά την... Έδωσε μια ανακοίνωση γιατί αλλιώς ήταν η κατάσταση πριν ένα μήνα, όλοι θέλαμε πριν ένα μήνα να ξεκινήσουμε από τα θύματα εκεί γιατί υπήρχε χρόνος, τώρα είναι μια κατάσταση δύσκολη και για τη διοίκηση, για όλες τις διοίκησεις, έτσι όχι μόνο της προοδευτικής. Κυρίως θέλουν οι ομάδες που θέλουν να βγουν, θέλουν να κερδίσουν χρόνο και είναι αυτές κυρίως οι ομάδες που θέλουν να ξεκινήσουν από το άλλο.
Υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα, όπως σας είπα και πριν, και κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, ότι έχουν δαπανηθεί κάποια λεφτά και δεν ξέρουμε και αν θα τελειώσει κιόλας και το πρώτο να μπορεί να ξεκινήσει και με το που κολλήσουν τις πρωτοσφαιριστές, η ομάδα να μην μπορεί να παίξει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Και όπως σας είπα και πριν, πώς μπορεί μια ομάδα τώρα με την προετοιμασία να παίζει Κυριακή Τετάρτη? Έχουν βγει βέβαια κάτι σενάρια τα οποία τώρα, εντάξει, αυτά είναι καφενιακά, δεν τα γνωρίζουμε. Όσο δεν θα μπορούν να μην πέσουν ομάδες, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Απλά περιμένουμε τις τελικές κατευθύνσεις που θα μας δώσουν από την ΕΠΟ και την ΕΠΑΕ. Ναι, διότι είμαστε και, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, είμαστε σε lockdown μέχρι τουλάχιστον τέλη Φεβρουαρίου. Η αγορά είναι κλειστή, τα καταστήματα είναι κλειστά. Υπάρχει πάρα πολύ οικονομική έτσι, δυσχέρεια και ειδικά εδώ για την προεκτική τώρα που θα μιλήσω, ότι θα πανεθήκαν πάρα πολλά λεφτά που είναι αυτή τη στιγμή όλα στον αέρα. Είναι στον αέρα και τι να πεις σε έναν άνθρωπο που έχει βάλει τόσα λεφτά, ότι ξεκινάει τώρα και να μην... Έτσι εμείς είχαμε ξεκινήσει με άλλα άνοιρα, με άλλους στόχους, τώρα όλα αυτά έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Περιμένουμε, είμαστε αναμονή. Η Δημοτική Αρχή, Coach? Η Δημοτική Αρχή τίποτα, δεν είμαστε ευχαριστημένοι στο 100%. Αυτό συζητήσαμε κιόλας έτσι με τα παιδιά, με τους οργανωμένους φιλαθλούς και για τους Δήμους. Εντάξει, έγιναν κάποια έργα εδώ στα αποδυτήρια και στο γήπεδο, έχουν σταματήσει βέβαια, δεν έχει γίνει τίποτα και λόγω κορονοϊού. Δεν είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι ούτε από τον Δήμαρχο, ούτε από τον Άρμα. Συζητηθήκανε και αυτά τα θέματα και τώρα θα υπάρχουν κάποιες εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα, όσον αφορά με τους δημάρχους. Θα γίνουν κάποιες συναντήσεις και βλέποντας κάνοντας και σε αυτό το κομμάτι. Ωραία. Κλείνοντας, τι μπορεί να υποσχεθεί ο προπονητής προοδευτικής, Αντώνης Καλαμάκης, τι να περιμένουμε από την προοδευτική? Καταρχήν θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο υγεία πάνω απ' όλα, έτσι, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα είναι υγεία σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς. Αυτό που μπορώ να πω στην προοδευτική είναι ότι τα παιδιά όταν θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα θα είναι έτοιμα και θα κάνουν τα πάντα και το εννοώ, αυτό δεν είναι ξύλινη γλώσσα, για το καλό της προοδευτικής. Δηλαδή θα μπουν μέσα και θα ματώσουν πραγματικά για την ομάδα. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να υποσχεθώ, γιατί η επιτυχία δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το... Υπάρχουν πολλοί ασταθμητοί παράγοντες, δεν μπορείς να το κανονίσεις, δεν έχεις κάνει σύμβαση με την επιτυχία. Αυτό όμως που έχουμε κάνει σύμβαση είναι ότι θα μπουν μέσα τα παιδιά και θα το δώσουν τα πάντα, θα καταθέσουν πραγματικά την ψυχή τους για να πετύχει τους στόχους της προοδευτικής. Θυμάμαι στην προηγούμενη συνέντευξη μου είχατε πει ότι είστε ενωμένοι, είστε μια γροθιά όλοι στην προοδευτική και είστε μόνο προοδευτικοί. Και είμαστε μόνο προοδευτικοί. Αυτό που σας είπα και το είδατε και εσείς το εξακριβώσατε, είμαστε μια οικογένεια. Δηλαδή η προοδευτική είναι μια πραγματικά γροθιά. Ήρθαν εδώ τα παιδιά, συζητήσαμε τα προβλήματά μας, το τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ώστε να βρεθούν λύσεις για όλα τα ζητήματα. Υπάρχει καλή διάθεση, είμαστε όλοι ενωμένοι. Μετά από πολύ καιρό είμαστε όλοι ενωμένοι και προσπαθούμε να λύσουμε όλοι τα προβλήματα, ο καθένας από το μετερίζει του, τα προβλήματα που προκύπτουν στην ομάδα. Ωραία. Coach, ευχαριστώ και κάθε επιτυχία. Να είστε καλά, εύχομαι και σένα τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.